Αν είχα την ευκαιρία να ξαναδιαλέξω ομάδα, ακριβώς η ίδια θα ήταν. Σήμερα θα πρέπει να ψηφίσω όσο πιο δικιά μπορώ. Τα άτομα που θεωρώ εγώ ότι πήραν τις μεγαλύτερες ευθύνες μέσα στη δοκιμασία, μαζί με εμένα που θα πω στη δοκιμασία αποχωρήσεις. Σας ευχαριστώ όλους. Τους είχα δώσει την ψυχή μου και είχα πάρει τις ψυχές τους. Έτσι ένιωσα εγώ. Τότε μαγειρέψαμε με ψυχή. Και αυτή η ομάδα με στηρίζει γιατί πιστεύει σε μένα. Πιστεύει στο χαρακτήρα μου. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Απλά να είναι πιο δικαίωμα για τα υπόλοιπα παιδιά. Παράξενη ψηφοφορία σήμερα. Ξέρεις, πολύ βαθιά τους ψηφίζω ξεκάθαρα για αυτά που είχαμε πει για τα γλυκά. Και να είναι πιο δικαίωμα για τους υπόλοιπους. Να όλοι. Όλα καλά. Δίκιο. Σωστός. Θεωρώ το Σταύρο πολύ τίμιο για αυτό που έκανε, να ψηφίσει τον άλλο Σταύρο και τον Δημοσθένη. Δεν το περίμενα για κανένα λόγο. Είναι υποψήφιος και ψηφίζει δύο δυνατούς αντιπάλους. Και άντα ψηφίζει αυτός. Ένα ευχαριστώ σε όλους. Μας πλαισιώσατε καταπληκτικά. Ήμασταν ικανοποιημένοι απόλυτα. Η ψηφοφορία είναι για να γίνει η ψηφοφορία, για αυτόν τον λόγο και μόνο. Θα πω ότι σέβομαι και την κριτική και την άποψη των καλεσμένων μας και σεφ, αλλά δεν συμφωνώ για κανένα λόγο. Δεν συμφωνεί με τους σεφ τους μεγάλους. Παράξε να πω. Εδώ περιμένω. Κοπέλα μου. Πρώτη ψήφος για σένα. Μήπως έγιναν κάποια λάθη στις άλλα, μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Δεν υπάρχει λόγος. Ξέρω, καρδιά, ξέρω. Όπως συνηθίζει να είναι λίγο πιο αστεία αυτή τη στιγμή. Μου φαίνεται λίγο καταθλιπτικό εδώ πέρα. Κατερίνα μου. Τι Κατερίνα, ρε. Ήσουν καταπληκτική στην κουζίνα. Μπήκες, δεν είχες δουλέψει ποτέ ξανά. Ήσουν καταπληκτική, νόμιζα ότι είχες δουλέψει δεκάδες φορές μέσα αυτήν. Είναι στην τύχη απλά γιατί ξέρω ότι δεν θα ψηφιστείς. Αυτό και μόνο. Πάμε. Σου βγάλω την κοκάρδα. Γιατί είναι μελά, είναι ούτε την κρέτηση. Στην μάλλον φιλάκι, δεν έδωσε. Άμπρα. Πήγε να σε ξεχάσει. Καλύτερα να μην τις ψηφίσουν. Καλύτερα να μην τις ψηφίσουν. Τζον μου. Αλλά πώς και δεν είδε πιο σημαντικά προβλήματα. Υποτίθεται ότι σαν σου έφυγε χρόνο να δει όλα τα αποτελέσματα μέσα και ποια ήταν τα πιο σημαντικά λάθη. Αρχίζονται και απολογούνται, φυλάκια, αγκαλίτσες, συγγνώμη κτλ. Δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο νιώθουν τόσο άσχημα.